Μάμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σπέρδει να με κατηγορεί ότι εγώ είμαι κατά του οκτάωρου και διάφορες άλλες σαχλαμάρες. Το μόνο το οποίο κάνω είναι να αναγνωρίζω ότι στον νέο κόσμο που έρχεται οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι δουλεύανε μέχρι σήμερα. Και το κράτος πρέπει να έρθει να εξασφαλίσει εργασιακά δικαιώματα για ανθρώπους που έχουν άλλες συνήθειες. Και ότι ναι, μερικές φορές το να δώσουμε μια γυναίκα τη δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι της είναι καλό, δεν είναι κακό. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στην παραδοσιακή εργασία 8 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Είναι καλό. Όταν μια επιχείρηση, αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και κράτος βέβαια σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τώρα, κάποιοι που τα βλέπουν αυτά και κυνηγούν σκιές είναι άνθρωποι, λυπάμαι που θα το πω έτσι, όμα δεν έχουν ιδέα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τον κόσμο ο οποίος ξημερώνει μπροστά μας και εξακολουθούν να νομίζουν ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Αυτή η Ελλάδα τελείωσε. Η Ελλάδα του 2021, η οποία ξημερώνει μπροστά μας, είναι μια άλλη Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τα ισχυρίζονται αυτά, φοβάμαι ότι δεν έχουν το βασικό πλαίσιο κατανόησης να αντιληφθούν που πηγαίνει ο σύγχρονος κόσμος.